Καλησπέρα. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε συναλλαγές στο ανταλλακτήριο του BitMart. Λοιπόν, μισώ να ανοίξω λίγο το παράθυρο. Λοιπόν, αρχικά πηγαίνουμε στο περιβάλλον του BitMart και πατάμε Sign Up. Βάζουμε το email μας, εκεί που μας λέει το email. Ωραία. Κάτω βάζουμε τον κωδικό. Ξαναθυμίζω, ο κωδικός πρέπει να έχει ένα κεφαλαίο, μικρά γράμματα, αριθμούς, θαυμαστικό ή παπάκι. Προσοχή να μην έχει καμιά σχέση με το email σας. Εντάξει, και πατάμε Sign Up. Κάνουμε εδώ πέρα το pause, άμα χρειαστεί να μας το βγάλει, να το βάλετε ακριβώς εκεί που πρέπει. Και το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε την ταυτοποίηση μέσω του email σας. Σας ήρθε τώρα ένα κωδικός στο email. Ανοίγετε το email το οποίο είχατε προσκομίσει στην εγγραφή και το βάζετε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο BitMart. Αρχικά μας μεταφέρει μέσα στο χρηματιστηριακό κομμάτι που είναι το trade. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Για αρχή πάντα σε οποίο ανταλλακτήριο και αν πάτε, πηγαίνετε πάνω δεξιά στο μενού, σε αυτή την περίπτωση εκεί στο ρομποτάκι, για να δούμε το verification και οτιδήποτε άλλο πρέπει να έχουμε προσκομίσει. Σε αυτή τη φάση πηγαίνουμε εδώ πέρα στο verification, ελέγχουμε αν έχουμε κάνει καλό κωδικό κτλ. Πατάμε εδώ το verification, τουλάχιστον όπως βλέπετε έχουμε κάνει το πρώτο level που είναι πανεύκολο. Πάμε και πάνω αριστερά στο security. Εντάξει, το ελέγξαμε αυτό, security, πάνω, αριστερά εκεί. Και βλέπουμε εδώ πέρα αν έχουμε κάνει επιβεβαίωση το κινητό μας και το email και αν θέλετε να κάνετε και το Google Authenticator. Είναι δικλείδες ασφαλεία που πρέπει να τα έχετε ενεργοποιημένα, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε συναλλαγή. Ωραία λοιπόν, εφόσον κάναμε όλα τα verification και είμαστε OK, πηγαίνουμε πάνω πάλι δεξιά στο μενού που είναι πάλι η ίδια φιλοσοφία και πηγαίνουμε εκεί που λέει buy and sell. Να πάμε να βάλουμε χρήματα ή και από εκεί πέρα πάνω, είτε στο assets ή εκεί πέρα πάνω αριστερά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μας ζητάει να επιλέξουμε το νόμισμα το οποίο έχουμε σαν ευρώ. Άρα εδώ πέρα βάζουμε ευρώ. Τι θέλουμε να ξοδέψουμε κιόλας. Π.χ. σε αυτό το παράδειγμα βάζουμε 410 ευρώ. Σε τι θέλουμε να κάνουμε, βάζουμε τα USD. Επιλέγουμε εδώ τα USD. Για τα USD προσοχή, βάζουμε το TRC20 ή μπορεί να βάλετε και το TRC του Ethereum. Εντάξει, είναι το ίδιο το δίκτυο, δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμή. Λοιπόν, μετά κάτω έχει κάποιες τράπεζες οι οποίες συνεργάζονται με το BitMart. Εντάξει, η πιο οικονομική και φθηνή είναι η Banka. Το επιλέγουμε. Μόλις το επιλέγουμε, πάνω δεξιά μας βγάζει μια φόρμα, εντάξει, που αντιστοιχεί με τα τι fee θα έχει, εντάξει, πόσο θα κοστίσει το network fee και τι ποσό θα μας μπει σε TRC20. Εντάξει, και deposit του account στο email σας που θα γίνει η συναλλαγή. Εφόσον είστε 100% σίγουροι σε αυτό το κομμάτι, πατάτε I have read και angry the terms, άμα υπάρχουν κάποιοι όροι, και πάμε στο επόμενο στάδιο. Πατάμε buy and USD TRC20. Οκ, μέχρι εδώ. Τώρα μας μεταφέρει στο επόμενο περιβάλλον της Banka, όπου, μισό λίγο να μπει, για πρώτη φάση, επειδή εδώ τώρα είμαστε σε ένα ανταλλακτήριο που κάναμε και KYC, θα πρέπει να κάνετε πάλι και KYC και μετά να κάνετε την διαδικασία με SEPA, Visa ή Google Pay ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε να αγοράσετε. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα τι βλέπουμε. Έχουμε 410 ευρώ, θα πάρουμε receipt 410. Έχουμε κάποιες επιλογές. Μπορούμε να κάνουμε τον τρόπο που είναι το SEPA, είναι 0%. Μπορούμε να επιλέξουμε τη Visa και Mastercard που μας δίνει 2% από το κεφάλαιό μας από το 410 και μπορούμε να κάνουμε και το Google Pay. Τα άλλα δύο δεν τα γνωρίζω. Οκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα, σε αυτό το παράδειγμα θα επιλέξουμε Google Pay. Προσοχή τώρα, το Google Pay θα πρέπει να έχετε ανεβασμένη είτε από το iPhone στο App Store
είτε στο Google Pay της, σε Android. Εντάξει, πρέπει να την έχετε ήδη κατοχυρωμένη, με λίγα λόγια, για να κάνετε αυτό το, αυτό το παράδειγμα. Σε αυτή τη φάση θα προχωρήσουμε το Google Pay. Όπως βλέπετε, τα fee πάλι είναι άλλα 94 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ που μας έκανε το network και ένα εδώ πέρα 2 ευρώ μέχρι στιγμής. Είναι πολύ μηδενικά τα fee. Λοιπόν, πατάμε Great Order. Ξαναλέω, όσοι δεν κάνατε και KYC, βλέπετε λίγο αριστερά, αχνά, θα κάνετε Verify. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο. Τώρα, σε αυτό το παράδειγμα, πατάμε εδώ στο Google Pay, το μαύρο πλαίσιο, και μας μεταφέρει στη σελίδα που πρέπει να κάνουμε επιβεβαίωση της συναλλαγής, μέσω του Google Pay. Λοιπόν, βάζουμε τα στοιχεία εδώ, πατάω λίγο pause για να μπει, δείτε λίγο τα στοιχεία. Λοιπόν, που έχουμε μείνει τώρα. Πατήσαμε πληρωμή, βάλαμε τα στοιχεία της κάρτας, το όνομα δικαιούχου, βάλαμε το διεύθυνση και κάνει φόρτωμα. Αυτή τη στιγμή τώρα γίνεται επιβεβαίωση μέσα από την τράπεζά σας. Σε αυτό το παράδειγμα θα πάμε στη Revolut. Το ίδιο γίνεται και από την Πυραιός και την Εθνική. Απλά όνομα δικαιούχου θα πρέπει να είστε εσείς. Τώρα, δεν φαίνεται εδώ πέρα στο κινητό. Πηγαίνουμε και κάνουμε έγκριση, εντάξει, και μας βγάζει στο τελευταίο εδώ παράθυρο. Δηλαδή, μόλις γίνουν όλα check πράσινα, θα έχουμε κάνει ολοκληρωμένη την συναλλαγή μας. Το βλέπετε εδώ, είναι pending. Συνήθως κάνει 1 λεπτό μέχρι και 5 λεπτά με αυτή τη μέθοδο. Δηλαδή, βάλαμε τα 410, θα πάρουμε πίσω 409 δολάρια. Άρα, στην ουσία, γύρω στα 2 ευρώ όλη η συναλλαγή και με πολύ ταχύτητα. Μισό λίγο να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι στο δικό μας το ανταλλακτήριο. Έγινε η μεταφορά. Πού βλέπουμε τώρα τη μεταφορά? Πάμε πρώτα στα email μας. Πάνω αριστερά στα email. Και βλέπετε εδώ πέρα ακριβώς την απόδειξη που έχετε σε όλους. Ότι κάναμε τη συναλλαγή μας όλα αυτά κομπλέ. Οκ. Να το orders, μπλα μπλα και στην ουσία... Είναι στο όνομά σας αυτό που έχει σημασία να πηγαίνει, δηλαδή το χρήμα να κάνει τη διαδρομή του χρήματος να γίνει σωστά. Όπως βλέπετε, σας δίνει την απόδειξη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Bitmark. Το επόμενο βήμα περίπου έκανε 5 λεπτά σε αυτή την προκαθορισμένη φάση. Τώρα, πολύ σημαντικό. Πάμε στο Assets. Πού πάνε τα λεφτά? Πάμε στο Buy and Sell. Όσοι δεν έχατε Binance, έχει δύο πορτοφόλια. Αυτή τη στιγμή πήγανε στο Buy and Sell. Εδώ είναι τα λεφτά σας. Πηγαίνουμε τώρα εδώ στο USD και κάτι εκεί πέρα έχει transfer. Πατάμε εδώ transfer. Ωραία. Και πάμε να στείλουμε τα από το πορτοφόλι του buy and sell στο spot. Οκ. Πατάμε all κάτω. Και κάνουμε transfer. Δεν έχει σημασία τι δίκτυο είναι. Τα USD τα έχουμε βάλει ήδη στο δίκτυο τριών. Απευθείας όπως βλέπετε μεταφέρθηκα. Πού μεταφέρθηκα? Πηγαίνουμε πάλι τώρα στο Assets και πηγαίνουμε στο Spot. Ωραία. Και εγώ όπως βλέπετε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά μας. Όταν είναι στο Buy and Sell, εκεί είναι για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε trading πιο πολύ, να κάνουμε κάποια άλλα που κάνουν οι traders. Δεν θα πάμε σε αυτό τώρα. Εμάς τώρα για τη δικιά μας τη φάση το πηγαίνουμε στο spot και εμφανίζονται τα δικά μας τα USD. Τώρα, πάμε να τα γυρίσουμε όλα σε CLFI, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που μπερδευόμαστε πιο πολύ. Πηγαίνουμε τώρα πάνω που λέει Markets, πάνω αριστερά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τα ζευγάρια. Πηγαίνουμε, συγγνώμη λίγο, πάμε στο Trade. Συγγνώμη λίγο, στο Trade, συγγνώμη, Spot. Και πάμε να κάνουμε trade, δηλαδή swap. Λοιπόν, το περιβάλλον εδώ πέρα μη σας φοβίζει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εμείς? Πηγαίνουμε τέρμα αριστερά και βρίσκουμε το ζευγάρι CLFI USD που είναι πιο κάτω. Είναι πιο κάτω και το κάνουμε και αστέρι. Ή το γράφουμε κάτω και αστέρι. Ωραία, το επιλέγουμε. Εφόσον το επιλέγουμε, πάνω αριστερά εκεί πέρα βλέπετε το CLFI USD. Άρα... Τώρα είμαστε OK να μπορούμε να κάνουμε τα USD CLFI. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Πάμε τώρα στη δεύτερη φάση. Πάμε εδώ δεξιά. Το limit, ξαναεξηγώ, είναι για να κάνεις
Δηλαδή, στην τιμή το 1,81. Άμα πέσει στο 1,80 π.χ., να το βάλει να σε αγοράσει πιο φτηνά. Εμείς τώρα θέλουμε άμεση αγορά. Άρα δίπλα πατάμε το market. Δεν χάνουμε τίποτα. Έχουμε τα USD και με αυτή την τιμή αγοράζουμε τα share file. Άμα κάνουμε αγορά εντός των 2 ώρων, δεν χάνεται τίποτα. Δεν έχει υπάρχει δηλαδή αυξομοίωση στην τιμή. Δεν θα κάνουμε trade. Λοιπόν, βάζουμε το market. Μας γράφει κάτω το ποσό ότι έχουμε διαθέτουμε 409 USD. Πιο πάνω. Και σας λέει price, the best market price που έχει εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Κάτω έχει εδώ πέρα μια μπάρα. Το βάζουμε 100% ότι θέλουμε να κάνουμε, να αγοράσουμε 100% CLFI. Πάμε 100%. Ωραία, εμείς διαθέτουμε 409, τα πατάμε buy. Πατάς buy CLFI. Και σε αυτόματα πηγαίνει. Και γίνονται CLFI. Πού βλέπουμε τώρα εδώ πέρα σε αυτό το περιβάλλον. Πήγαινε λίγο πιο κάτω. Στην ίδια τη φόρμα. Κάτω εκεί πέρα orders. Άμα πας orders history. Λίγο πιο πάνω. Γράφει orders history. Εκεί καλά το είπες. Order history. Δίπλα πατάς. Και κάτω σας δείχνει, εντάξει, τη συναλλαγή που κάνατε την ώρα. Άλλη μια δικλίδα ασφαλείας που έχει και το Leo Trade. Okay. Με ποια τιμή το αγοράσατε και πώς το κάναμε. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο στα πάνω. Επάνω τώρα πάμε πάλι assets και πηγαίνουμε στο spot, πορτοφόλι μας. Λοιπόν, κάνουμε μια ανανέωση. Ωραία, τώρα ή πατάμε το τετραγωνάκι. Άμα πατήσουμε το τετραγωνάκι ή που λέει hide balance ή κάνουμε έβρεση του CLFI, μας δείχνει τι έχουμε σαν χρήματα. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, μετατρέψαμε κατευθείαν τα USD σε CLFI, σε αξία την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε. Λοιπόν, πηγαίνουμε πάλι, κάναμε στο spot πορτοφόλι μας, πατάμε εκεί το τετραγωνάκι, άμα θέλετε να δείτε τα πόσα έχετε, hide από το Binance, και μας έχουν φανεί. Τι κάνουμε τώρα, πηγαίνουμε στο LFI πάνω, πηγαίνουμε στο My Wallet. Ωραία, και επιλέγουμε deposit. Γιατί τώρα θέλουμε να κάνουμε, να λάβουμε τα CLFI. Εδώ προσοχή. Το δίκτυο που πατάμε είναι το X20 του Ethereum. Άρα όταν το πατήσετε εδώ, μετά πατάτε το hash κάτω. Πατάμε κάτω το hash που μας έχει βγάλει με το δίκτυο του το CLFI. Ωραία, πηγαίνετε στο Bitmark. Ωραία, και πατάτε withdraw στα CLFI σας. Εντάξει. Το δίκτυο που έχει το Bitmark είναι μόνο το X20, το Ethereum. Πατάτε εδώ Network. Το βλέπετε. Πατάτε εδώ Past. Το hash που έχουμε πάρει στο X20. Βάζουμε Max το ποσό το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε. Τα fee είναι 2,3 CLFI. Επί 1,68 βγαίνει γύρω στα 4 ευρώ. Από μισή ευρώ. Ωραία. Πατάμε Withdraw. Okay, μας λέει πόσο είναι, σε ποια διεύθυνση πηγαίνει, πόσα είναι τα φύ. Πατάμε confirm. Άμα θέλετε ελέγχετε ξανά το τελειώνει σε C9. Αυτό ναι, να το κάνετε. C9, είμαστε πολύ σωστά, μπράβο. Και πατάμε confirm. Έχει δύο δικλείδες ασφαλείας, τα πατάτε και τα δύο δεξιά send. Και σας έρχεται ένα κωδικός στο email και στο SMS το κινητό. Πηγαίνετε τώρα στο SMS. Μέσα του κινητό σας και βάζετε. Ήρθε το SMS στο κινητό σας. Αυτό έχει δευτερόλεπτα. Έχετε 45 δευτερόλεπτα. Είναι υπερακτά. Απλά να είστε έτοιμοι να μπορείτε να μπείτε στο SMS σας και το email που έχετε δώσει. Και έχετε ένας εξαψήφιος αριθμός και στα δύο. Πήγαινε εκεί και από εκεί μπορείς. Ναι, πάνε στα email μας. Βλέπετε live. Τώρα ήρθε ο κωδικός. Το κάνετε αντιγραφή. Copy. Πάμε πίσω στο δικό μας το πεδίο. Κάνετε επικόλυση. Και πατάτε confirm. Πάντα detail. Ωραία. Τώρα πάντα αφήνει αποδείξεις. Όπως βλέπετε. Μόλις γίνει το withdraw εδώ πέρα accept. Περίπου οι ώρες που κάνει
Εντάξει, θα το πούμε και στο βίντεο. Είναι από 5-10 λεπτά ανάλογα με το δίκτυο και πάει κάνει και 2 ώρες και 4 ώρες. Οκ. Okay.